Καλώς ορίσατε στον κόσμο του Νόβα. Μαζί θα ανακαλύψουμε ασκήσεις και αυτοσχεδιασμούς που δεν είναι πάρα πολύ συνηθισμένοι. Πάμε να δούμε κάποιες πρακτικές που θα μας βοηθήσουν τόσο στο επικοινωνιακό μας σήμα, όσο και στην όξυση της φαντασίας και της προσωπικής μας εξέλιξης. Τι συμβαίνει όταν δύο άνθρωποι καλούνται να επικοινωνήσουν σε μία γλώσσα που δεν είναι υπαρκτή, σε μία γλώσσα που δεν υπάρχει παρά μόνο στη φαντασία και το μυαλό τους? Πόσο η γλώσσα του σώματος δίνει το σήμα το οποίο λαμβάνει στον ομιλητή μας? Η επικοινωνία δεν είναι μόνο λεκτική και το γνωρίζουμε καλά αυτό. Τι θα συμβεί λοιπόν όταν δύο άνθρωποι καλούνται να μιλήσουν μόνο σε Gibberish? Μία γλώσσα φανταστική, μία γλώσσα που δεν υπάρχει. Έχουν και οι δύο την ίδια γλώσσα? Είναι αρκετό το επικοινωνιακό σήμα του σώματός τους και της ενέργειάς τους ώστε να γίνει σαφής η ιστορία που θα δούμε? Για πάμε να δούμε τι θα γίνει στην άσκηση που ακολουθεί. Sagen wir. Ja. Und anything? Ja, ja. Genau. Ja, ja, ja. Nein, 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 Ra-ra. Ra-ra-ra. No, it's not me. Ra. Da. Learn it, don't you? Na. Da. It's not nice. Da-ra-ra-ra. It's not nice. It's not nice. It's not nice. Da-ra-ra-ra-ra. Да. 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 Δεν τάρστα! Νι, νο, λάλο να νι. Νο είναι το νο, είναι το νο. Τάρας, τάς, τά! Λό να νι, νι, νο, λάλο να νι. Να, 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 τά, τάρτα. Νο, νι, λάλο νι, νο, είναι το νι. Να, 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 νο. Λίγη, δεν τι. Να. Να, να, να. Να, να. Ναι. Να. Να. Ναι, 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 ναι. Λάρα, λάρα, ναι. No, 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 no. Δεν είναι εντυπωσιακό πόσο πολύ σαφής ήταν η ιστορία που μόλις είδαμε? Δεν είναι φανταστικό ότι καταλάβαμε όλοι ακριβώς αυτό το οποίο συνέβαινε? Δεν νομίζω ότι πολλοί από εσάς έχετε αμφιβολίες για αυτό το οποίο μόλις είδαμε. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε πόσο πολύ έντονη είναι η ικανότητά μας να επικοινωνήσουμε με τον συνομιλητή μας, ακόμα και αν δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Ακόμα και αν δεν μιλάμε καμία γλώσσα του κόσμου αυτού. Ήταν πάρα πολύ γνωστό αυτό το οποίο μόλις είδαμε. Και δεν εννοούμε σε επίπεδο ιστορίας ότι το κορίτσι μαλώνει το αγόρι που κάτι έχει κάνει πονηρό και δεν το ήξερε. Είδαμε πόσο η γλώσσα του σώματος ήταν αρκετή για να γίνει σαφής η επικοινωνία μεταξύ τους. Και μάλιστα και σε εμάς που ήμασταν απ' έξω και παρατηρούσαμε την ιστορία αυτή. Δεν μας έμεινε σχεδόν καμία αμφιβολία. Εκτός ίσως μόνο από μια μικρή. Ποιο ήταν το κορίτσι στο οποίο τηλεφώνησε το αγόρι στο τέλος της ιστορίας? Εκτός από αυτό, όλο το υπόλοιπο ήταν πολύ σαφές. Γιατί ο εγκέφαλός μας είναι φτιαγμένος έτσι. Να αντιλαμβάνεται το επικοινωνιακό σήμα από το σώμα του άλλου. Από την όλη κατάσταση. Δοκιμάστε την άσκηση με τα Gibberish.
Δοκιμάστε και δείτε πόσο πολύ μπορείτε κι εσείς οι ίδιοι να μπείτε σε μια ιστορία, το σώμα σας να ακολουθήσει και να φτιάξετε ένα δικό σας μικρό σύμπαν, τόσο λεκτικό όσο και σωματικό. Δοκιμάστε και αφήστε το σχόλιο σας.